Εσύ την ώρα τα παπούτσια μου τα έβγαλα και δεν μπορούσα. Ήταν τα μισά βγαλμένα, τα άλλα μισά μισά ποτέ δεν μπορούσα να τα βγάλω. Τα βγάζω καμιά φορά, γυρίζω πίσω και βλέπω τον Άγιο Στάθιο και κατέμενε η σκόνη. Τη σκόνη είδαμε. Μετά βλέπουμε την άλλη φτέρη. Παίρνουμε πίσω, δηλαδή μια ερχόμαστε μπρος και δύο πήραμε πίσω. Εκείνα τα χρόνια ήμουνα μικρή βέβαια, ήμουνα γύρω στα πλησίαζα τα 10. Εμένα η ζωή μου ήταν το χειμώνα εδώ στο μοναστήρι, σχολείο, μετά στο μοναστήρι για τα γαλλικά μας, γαλλικά μου, και καθόμουν μέχρι τις 4 η ώρα και μετά πήγαινα σπίτι μου. Έτσι, ήταν ήσυχα. Την εποχή εκείνη ήταν ήσυχα. Η ζωή εδώ ήταν πάρα πάρα πολύ ήσυχη. Η ζωή της Σαντορίνης πριν το σεισμό ήταν, παιδί μου, δουλεύαμε μικροί άντρες, πώς να σου πω, γυναίκες, ό,τι μπορούσαμε στον κάμπο. Στον κάμπο δουλεύαμε για να ζήσουμε, γιατί δεν υπάρχαν, είμαστε πολλά τα, η κάθε οικογένεια είχε 6-7 παιδιά, ξέρω εγώ. Έτσι, για να ζήσουμε και αυτό, πρέπει να εργαστούμε. Και τότε, πριν να γίνει ο σεισμός, είχαμε δυστυχία μεγάλη. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Ξέρεις τι πάνε πριν. Παππούς ο Αναστάσης είχε πάνω το Βούρνο. Και πήγαινε στον κάμπο, έξω για να φορτωθώ, δύο δεμάτια ξεράδια να τα παίρνουν, να μου δώσει δύο κουλούρες. Ποιος θα σε πρωτοφάει? Ήταν και η ζωή λίγο πιο ταλαιπωρημένη, γιατί εκεί δουλεύαν και οι γυναίκες πολύ. Κλείνανε τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, άλλα που ήταν τα παίρνανε ακόμα και από κάτω στη σηκιά και τα βάζανε στα σωμάρια μέσα και τα κουνούσανε τα μεγαλύτερα, τα μικρότερα. Και θερίζανε το θέρος, σαν το καλοκαίρι ήταν, ας πούμε, το θέρος, η ντομάτα και μετά το σταφύλι. Η ζωή στη Σαντορίνη τότε ήταν πάρα πολύ κλειστή, δηλαδή δεν είχε τρόπους αυτούς που βλέπουμε σήμερα. Δεν υπήρχαν μέσα για να έχουν οι κάτοικοι κάποια καλύτερη ζωή, κάποιον καλύτερο τρόπο ζωής. Και με το σεισμό όλα άλλαξαν. Την θυμάμαι με τρομερή νοσταλγία. Καταρχάς, η όλη ατμόσφαιρα που έβγαινε μέσα από την εικόνα αυτή της προσεισμικής Σαντορίνης
Ελάχιστα μπορείτε να τη δείτε στις φωτογραφίες της Νέλης, για παράδειγμα, με μια αρχιτεκτονική καταπληκτική, προσαρμοσμένη και στις ανάγκες, αλλά και στην ατμόσφαιρα του νησιού, αφενός, και αφετέρου, ελαφρώς εγκαταλελειμμένη, γιατί ήταν ένα νησί όχι κάποιες οικονομικής επιφάνειας, οπότε αν εξαιρέσει κανείς κάποια καπετανόσπιτα, κάποια αρχοντόσπιτα, όλα τα άλλα τα θυμάμαι λίγο σε χρώματα γκρίζα, σέπιας, έτσι, δηλαδή σαν τις παλιές φωτογραφίες. Θα ήταν 5 η ώρα, εμείς κοιμόμασταν και μάλιστα επειδή έκανε πάρα πολύ ζέστη, είχε βάλει το κρεβάτι μας μεταξύ, στη μια πόρτα και στην άλλη για να κάνει ρεύμα να δροσιζόμαστε. Και το κρεβάτι ήταν κοντά στην πόρτα του σπιτιού. Η μαμά μου ήταν την ώρα εκείνη ήταν κάτω στις μάντρες για τα ζώα, νιώθει το σεισμό, πετάγεται και μας τραβάει με τα ποκαμισάκια, μας θυμάμαι, με τα φώτια, φώτι το λέγαμε το ποκάμισο, μας τραβάει έξω. Και πίσω μας έπεσε το σπίτι. Δηλαδή γλιτώσαμε, έπεσαν όλα και το απέναντι σπίτι, γιατί ο δρόμος ήταν στενός. Την ίδια ώρα σηκώθηκε ανέφαλο με τη σκόνη αυτή και όλο αυτό το αραβαέσι που δημιουργήθηκε με το θόρυβο και τις τριγλιές και όλη αυτή τη φασαρία. Πρωί-πρωί σας λέω, ήταν 5, 5 και κάτι. Ό,τι και ξημέρωνε. Και φεύγουμε, μας τραβάει και φεύγουμε κατευθείαν προς τον δρόμο της Επισκοπής. Μας κράτησε το χέρι, πήγαμε στον δρόμο της Επισκοπής, όπου νόμιζε ότι επειδή είναι το βουνό και είναι στέρεο το έδαφος, εκεί θα είμαστε ασφαλείς. Το σεισμό, όταν είχαμε το σεισμό, ήμουν εγώ 17 χρόνια. Και ήμουν εκεί, στο σπίτι, στο αγρόκτημα. Και εκεί θα πω εγώ, ήμουνα και είσαι ο πρώτος. Πιάνω εγώ έξω, βγαίνουμε στο χωράφι. Όλοι οι Σαντορίνοι έγινε μια σκονόβολη, Μια βλέπεις μια σκονόβολη. Πάω εκεί πάνω από το χωράφι. Μετά αφού σε 10 λεπτά, έρχεται και ο δεύτερος και ο δυνατός. Τούτα τα σπίτια τα ξανά έχω βγει και στο χωράφι. Και φεύγαν οι γωνίες και χτυπούσαν οι πέτρες στα πουριά, στα σκουρτέλια. Τα έχω αποδιώξει. Νέα Ιουλίου το πρωί, 5 η ώρα, κατέβαινα εγώ από το σπίτι μας, είχε σκάλες και κατέβαινα τις σκάλες. Και όπως ήταν το ντουβάρι που κρατούσα και κατέβαινα,
Έρχε το σεισμός. Ο πρώτος σεισμός ήρθε στα πάνω. Και την ώρα εκείνη που ήρθε ο σεισμός, φωνάζω εγώ, μπαμπά, μπα, ο σεισμός είναι. Μπαίνει μέσα ο πατέρας μου και αρπάει τα παιδιά στην αγκαλιά του και κατεβήκαμε κάτω. Έτσι, στην Παναγιά, την πίσω μπάντα, γιατί εκεί είχαμε δώσει το δικό μας σπίτι, της μάνας μου το σπίτι, στην Παναγία και μας είχε δώσει τότε στο μοναστήρι τα σπίτια τα από εδώ. Ο δεύτερος σεισμός, μέχρι τότε δεν μπορούσαμε να κινηθούμε, είμαστε φοβισμένοι. Με το δεύτερο σεισμό που ήρθε, είχα φύγει εγώ με τον πατέρα μου και είχαμε πάει και είχαμε βρει το δάσκαλο, τον Μπατινιώτη που λέγανε. Είχαμε πάει και τον είχαμε βρει, ηλικιωμένος άνθρωπος, από αυτόν, αν ξέρω, 5 γράμματα ξέρω από αυτόν, γιατί είχαν ιδιαίτερο μάθημα σε αυτόν. Τέλος πάντων. Και ήταν στον καναπέ καθισμένο, νομίζω το άπως τον βλέπω. Τον αγκαλιάζω, τον εβάζω στον νόμο μου, ήταν και ψηλός, ήταν κρεμόταν σαν δισάκι από πίσω μου. Και πάω να βγω την κουζίνα του, να μπω στη σάλα εδώ, για να μπω στο άλλο δωμάτιο να τον βγάλω έξω από το σπίτι. Και εκεί που μπαίνω στη σάλα μέσα έρχεται ο δεύτερος σεισμός, ο δεύτερος ήρθε στα πλάγια. Πηγαίναμε στην έξω πλατεία που είμαστε, ακούμε ένα θορύβο μεγάλο. Βρε, τι είναι τώρα, δηλαδή. Δεν υπήρχαν τότε αυτοκίνητα, ούτε θορύβο, τίποτα. Γυρίζαμε γύρω-γύρω να δούμε τι είναι αυτό το θορύβο. Και ξαφνικά βλέπω να πατέρουν τα σπίτια τα μεγάλα του πύργου, που ήταν η γραμμή αυτή εδώ, ο κεντρικός δρόμος. Να πέφτουν τα σπίτια, να σκονίζει, ή βάζαμε τα κλάματα και οι δυο. Γυρίζομαι πίσω από τα μπαζά παθιόμενα μέσα στον δρόμο για να πάμε να δούμε αν ζουν οι γονείς μας. Πήγαμε, ήταν απ' έξω και φωνάζανε. Α, ήρθαν τα παιδιά. Τώρα τα σπίτια ανοιχτά δεν έμπαινε κανένας μέσα. Ψωμί να θες να πάει να πιάσεις από μέσα δεν μπορούσε. Σου λέει θα με πλακώσει. Εκείνη το καλοκαίρι θυμάμαι ότι κοιμόμαστε. Και ξαφνικά, το σπίτι ήταν υπόσκαφο, το μισό. Ξαφνικά γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Εγώ δεν νομίζω και οι δικοί μου να το είχαν ξανανιώσει τόσο μεγάλο σεισμό. Πολύ βουητό, γιατί έτσι είναι μέσα στο... σε ρέμα είναι ο γυαλός, κατεβαίνεις έτσι είναι αυτό και βουίζουν γύρω. Πολύ βουητό. Ο παππούς μου λέει, καθίστε, καθίστε. Δεν θα σηκωθεί κανένας. Καθίσαμε, μαζευτήκαμε στο κεντρικό δωμάτιο όλοι μας και ξαπλωμένοι σε αυτό, πώς πέρασε. Αμέσως σε λίγα λεπτά, ο δεύτερος. Στο δεύτερο πιο βγήκαμε έξω, καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι το περαστικό το σύντομο. Βγήκαμε έξω, αφού τελείωσε βέβαια γιατί μπορούσες να σηκωθείς, βγαίνουμε έξω. Εμάς στο σπίτι μας, κάτω στο γυαλό, ανέβαινε καμιά δεκαριά σκαλιά για να πας. Φαίνονταν κάτω όλη η θάλασσα. Όλη η θάλασσα. Ξαφνικά βλέπουμε ότι η θάλασσα πάει μέσα. Αυτό μας έκανε... φώναζε, είχαμε μια περίατρια, έλα αφεντικό να δεις, έλα αφεντικό να δεις, φώναζε τον παππού μου. Η θάλασσα πήγε μέσα, πραγματικώς βλέπουμε τη θάλασσα τραβιέται μέσα και μετά άρχισε να ανεβαίνει. Για μια στιγμή ακούω κι εγώ στριγγυλιές φωνές κακό απ' έξω από το δωμάτιό μου. Έβγα παιδί μου, γιατί χανόμαστε, της μάνας η φωνή. Έβγα παιδί μου γιατί χανόμαστε. Τότε κατάλαβα, αλλά ο σεισμός συνεχίζεται. Οι μετασεισμοί δε ήταν τρομερό πράγμα. Πάω να ανοίξω τη μία πόρτα αριστερά, δεν μπορούσα να την ανοίξω. Προς το σαλόνι, από το σαλόνι θα έβγαινα στην αυλή του σπιτιού. Πάω να ανοίξω την άλλη πόρτα προς το γκρεβατοκάμαρα της μάνας μου. Αδύνατο να ανοίξει. Τι είχε γίνει, είχε πέσει ο επάνω όροφος, είχε πατήσει
τις κάσες αυτές των πορτών. Είχε πατήσει τις κάσες και είχαν κάτσει. Ήτανε δε παλιό κτίριο. Εγώ αμέσως μετά το σεισμό βέβαια πετάχτηκα έξω, γιατί το σπίτι που έμενα ήταν θόλος. Και έκανε τέτοια ρογμή τη μέση του σπιτιού που είδα φως. Δηλαδή δεν έπεσε το σπίτι, έμεινε. Πετάχτηκα έξω με το, γιατί εγώ παντρεύτηκα 17 χρονών και ήταν η κόρη μου, την είχαμε στα πανιά ακόμη. Διότι η κόρη μου γεννήθηκε το 54. Και άρπαξα το παιδί και πεταχτήκαμε έξω, βγαίνοντας απάνω. Όλο το νησί όμως ήταν σκεπασμένο από τη σκόνη και δεν βλέπαμε σε απόσταση μέτρου. Κατέβαινε η μητέρα μου που έμενε λίγο πιο πάνω να φωνάζει «Παναγιά μου, τα παιδιά μου» και ξέρω εγώ. Αφού βγήκαμε λοιπόν στα Μάρμαρα πάνω στο δρόμο, το Μάρμαρο στρωμένο, και πήγα τη γυναίκα μου και την εξασφάλισα σε ένα αλόνι που είχε ο γαμπρός του πεθερού μου, από την αδερφή του δηλαδή, και μείναν όλη η οικογένειά μας, έμεινε και σε αυτό το αλόνι προσωρινά. Και έτρεξα, επειδή ήμουν νέο παιδί, 21 έτους, που μπορούσα να δώσω βοήθεια. Η πρώτη βοήθεια που έτρεξα εγώ με τον Τζάνε του Φιλί, έναν πολύ καλόν ιάτη, και μάλιστα είχε τον Ανεμόμυλο, που είναι εδώ του Βεζίρι τώρα, εκεί η ταβέρνα, και από πάνω ήταν ο μήλος του Φιλί. Και πήγε και έφερε μία αντένα, ένα μεγάλο κοντάρι δηλαδή, γιατί εδώ που είναι τώρα το θαλάμι, υπήρχε ένα τότε, το λέγανε του Διάσημου. Ήτανε κάποιος ο οποίος είχε εστιατόρια στον Πειραιά και τα λοιπά, και αυτό είχε πέσει και είχε δημιουργήσει έτσι μία, ένα σωρό από μπάζα, από πάνω από το θαλάμι μέχρι κάτω στη σκάλα που είναι τώρα το εστιατόριο πάνω από τα Μούδη. Και συγκεκριμένα έλεγα προηγούμενα στην κυρία Μαργαρίτα ότι όταν ήρθε εδώ ο βασιλιάς ο Παύλος με τη Φρυδερίκη, έτσι απάνω στα χαλάσματα περάσανε. Γιατί ήρθαν όλοι, ήρθε και ο Καραμαλής, αλλά δεν τον θυμάμαι αν ήρθε στην Ία. Εκεί όταν πήγαμε λοιπόν να βγάλουμε του Γιώργου του Τελώνη τα δύο παιδιά, γιατί είχε πέσει από όλο το σπίτι, το μοναδικό δωμάτιο ήταν η κρεβατοκάμαρα των παιδιών που έπεσε. Το ένα το ξεσκεπάσαμε που είχαν πέσει τα χώματα από τα μπάζα και το βγάλαμε, το πήραν οι άλλοι και το πήγανε κάτω στη Λαούδα να το περιποιηθούν. Το άλλο όμως το είχε πλακώσει η πέτρα, η γωνία, και ήταν νεκρό. Το βγάλαμε πεθαμένο το παιδί. Εκεί που ήμασταν στο σπίτι μέσα και κοιμόμασταν, ακούσαμε ένα τρομερό άνεμο, δηλαδή αυτή την αίσθηση και εγώ, και μια τρομερή βουή, δηλαδή σαν να γινόταν κοσμογονία. Και είδα τον πατέρα μου έντρομο να φωνάζει «Παιδιά, έξω, έξω, έξω». Εγώ δεν είχα καταλάβει βέβαια και τη σημασία του γεγονότος και τον κίνδυνο. Καθόμουν λοιπόν σιγά σιγά να ντυθώ. «Παιδί μου», μου λέει ο πατέρας μου, «βγες έξω γρήγορα, γρήγορα». Γιατί, ναι, ίσως αυτή η καθυστέρηση μας ευνόησε, γιατί βγαίνοντας, που είχε τελειώσει η πρώτη σεισμική δόνηση, ήδη το σπίτι, το χολ, το υποτιθέμενο, είχε γκρεμιστεί. Και ανεβήκαμε δηλαδή πέτρες και σωρούς από πέτρες. Φτάνουμε στην πόρτα, το σπίτι είναι αδιόροφο κτίσμα. Και ευτυχώς για καλή τύχη ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις που η πόρτα άνοιγε από μέσα προς τα έξω. Διαφορετικά θα ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν έσπρωξε ο πατέρας μου και κυλήσαμε μαζί με τις πέτρες, τα μπάζα και όλα αυτά. Βγήκαμε στο δρόμο και εκεί πια είδαμε την εικόνα και των άλλων κατοίκων να τρέχουν έξαλλοι και όλοι λέγανε «Παιδιά, προς τη Μαυροσικιά». Η Μαυροσικιά είναι εκεί που είναι σήμερα, ήταν ένα χωράφι πελώριο, εκεί που είναι σήμερα τα λεωφορεία. Είναι ο σταθμός των λεωφορείων. Το μεταξύ τότε στη ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Είχε ο πατέρας μου, είχε την αρχόντισσα, την Παρίσσενα, και έμενε μόνο στο σπίτι της με το γιο της. Και λοιπόν, να δω την αρχόντισσα, να δω ζει. Παίνει, προβαίνει, και βλέπει το μισό σπίτι καθισμένο, αυτή
και αυτή ήταν ζωντανή, ήταν στην κουζίνα. Ο γιος της κοιμόταν στην κρεβατοκάμαρα και έπεσε το σαλόνι. Από την ώρα που έπεσε το σαλόνι, αυτή ήταν στην κουζίνα. Πήγε να δει για το παιδί, ήταν τρακαρισμένη με τα μπαζά η πόρτα, δεν μπορούσε να ανοίξει, ή σκάβε ή σπρώχνε τίποτα. Μπαίνει ο πατέρας μου, λέει, ζει, Γιάννη σε παράγα, το παιδί είναι κλειδωμένο μέσα, δεν μπορώ να ανοίξω. Πάει εδώ, μια κλειδάτη πόρτα, μπαίνει μέσα και βγάζει το παιδί έξω, ζωντανό. Η κλαούριαζε βέβαια και εκεί την ώρα να ο δεύτερος σεισμός. Πέφτει και η κρεβατοκάμαρα, ήταν το παιδί μέσα. Τη γλίτωσε το παιδί. Ανεβαίνοντας επάνω από το γυαλό, εκεί στους μήλους που λέμε τώρα, άρχισε ένας-ένας αυτή η κερασιδερούλα άρχισε να φωνάζει. «Ω, του πάει το σπίτι του Κοσμά μου, του γιού της. Πάει ο Άγιος Ευστάθιος η εκκλησία, η άρχιση, η περιέτρια που είχαμε, πάει το αδελφού μου το αυτό το σπίτι». Βλέπανε το κοντοχώρι, την πλευρά του κοντοχωριού αυτό. Πάει το έμπαιδα. Εκεί καταλάβαμε πιο ότι δεν ήταν κάτι το περαστικό και ότι είχε γίνει στο νησί. Προχωρήσαμε, ανεβήκαμε, όταν φτάσαμε πιο επάνω στο δρόμο, βλέπουν τη γιαγιά μου η οποία κατέβαινε και του φωνάζει, «Πέτρο, πάει το σπίτι μας, πάει το σπίτι μας αυτό». Τότε πήγαμε, ανεβήκαμε πάνω, ήταν όλος ο κόσμος μέσα στους δρόμους, άλλοι με τις πιτζάμες τους, άλλοι μισόγυμνοι, ο κόσμος αναμαλιασμένος, αυτό να φωνάζει. Στο κοντοχώρι είχαν χαθεί μια οικογένεια με πολλά παιδιά και μας τα λέγανε αυτά. Το πρώτο σπίτι που πήγαμε να βοηθήσαμε ήταν του μίστου του Τσαρά, Ψάνη. Ο Γιώργης, Δετάρτη τα 40 που πέθανε. Ο Γιώργης στο Σιγάλα. Εδώ ο γιος. Εδώ ο πατέρας. Εδώ ο άλλος γιος σκοτωμένος τελείως. Ο Λευτέρης. Και από μέσα η μάνα με τα 5 παιδιά. Αυτά δεν τα βγάλαμε. Το Λευτέρη τον βγάλαμε την ίδια ώρα. Και με το Πελέτη. Παραλυγάκι να σκοτώσαμε το μίστο. Δεν υπερνούνταν καθόλου ούτε ο Γιώργης. Ούτε ο Λευτέρης, κανένας δεν είπε λούντα. Ούτε απελέτε πολεμός. Ο Γιώργης ήταν μία πέτρα πάνω του, είχαμε 2 τόνοι. Και μου λέει εμένα, «Βαγγέλη, δώσε μου με το πελέτη, σκότωσέ μου και εδώ μου να πάω μέσα στέλνια». Αποτυπώνει που ήταν η πόνη, η πέτρα πάνω. Και πού φεύγαμε και πάμε, στη Μαρία, στο Καβαλάρι, του στάδι του πετά το σπίτι που φτάζει πάνω από την Βιργινία και βγάζαμε την τραμπέσα του κρεβαθιού. Και είχε σκοτώσει η Μαρία και η κόρη της. Οφάλισε και πεθάνε. Και παίρνουμε και το κάνουμε λοστάρι και πάμε και ξεσκλαβώνουμε τον Γιώργη. Τον βγάλαμε τον Γιώργη, τον πήραν. Μετά από μέσα βρίσκομαι το μίσο του Ψαρά, τον πατέρα. Χωσμένο με τα χώματα, τον ξεχώνω. Επειδή ήταν πριμιδός, ήζησε. Τα αρσούμια του δεν είχαν πράξει. Τον βγάλαμε, τον πάρει στο νοσοκομείο. Από μέσα ήταν το σκοτωμένο, ο Λευτέρης. Δεν είχα άλλη ελπίδα παρά να κλωτσάω, μήπως λέω, επειδή είναι παλιό το σπίτι, πρέπει να είναι και οι πόρτες ανάλογα παλιές. Να σπάσει καμία. Να είναι, αλλά ήταν με ρωσικά ξύλα και με τόνα και μετά ρωσικά ξύλα. Ήτανε ακούνητες ήτανε. Όταν είδα μάλιστα τον τοίχο μου να αρχίζουν να μου φαίνονται λίγο οι πέτρες, οι μαύρες, εγώ τρελάθηκα, λέω, πω, πεθαίνω, τώρα πεθαίνω. Δεν... Σιγά σιγά ο Θεός βοήθησε και ανοίγει της μιας πόρτας το ένα φύλλο και βγαίνω έξω, παραλαμβάνω τη μάνα μου, τακτοποιώ τις αδελφές μου, οι οποίες ήταν θεόγυμνες επάνω στα κρεβατάκια τους μετά, αφού είδαν ότι εγώ δεν μπορώ να... Άσε να κλαίνε κι αυτές. Φτάσαμε εμείς στην Επισκοπή, αλλά με τους επόμενους σεισμούς κατεβαίνανε από το βουνό πέτρες. Και λέει η μαμά μου, πάλι και εδώ δεν είμαστε ασφαλείς. Είχαν ακολουθήσει μαζί με εμάς κι άλλοι βέβαια. Και φεύγουμε και πάμε στα μπέλια του Μοσινιώρη.
Εκεί μαζευτήκαμε πια όλο το χωριό και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνουμε. Όπου όλη την ημέρα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Το βράδυ βέβαια κάπως οι πιο θαρετοί μπήκανε, πήρανε κουβέρτες για να ξεσκεπαστούμε, δηλαδή κάτι να έχουμε το βράδυ, νερό και αυτά. Στο χωριό μας, παρόλο τη μεγάλη καταστροφή, δεν είχαμε θύματα. Δύο γερόντισες μόνο τραυματίστηκαν. Η Μαργαρίτη το Σιδερίνικο και η κυρά Φώτενα. Και ο άντρας μου, ο Γιώργης ο Καραμολέγκος, που και αυτός πήγε να τραβήξει τα παιδιά, τα αδέρφια του από το μέσα, από τη σωτοκάμαρη, να τα τραβήξει έξω, με αποτέλεσμα τα έβγαλε έξω και πέσε το σπίτι και του σκέπασε τα πόδια και τραυμάτισε το πόδι του. Έκαμε πολύ καιρό να κλείσει η πληγή αυτή. Λένε ότι οι πληγές του σεισμού αργούν να κλείσουν. Από εκεί πήραμε το δρομάκι και πήγαμε εκεί στο χωράφι. Ήταν χωράφι τότε όλο, δεν υπήρχε σπίτι. Υπήρχε όμως ένα μεγάλο δέντρο, σικιά, μια σικιά τεράστια. Πού θα πάμε να κάτσουμε? Γυμνός εγώ. Η μητέρα μου φορούσε κάτι, καμιζόλες, πως τις λέγανε αυτές. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Τώρα θα πάμε, μάνα, εκεί. Θα κάτσετε και ελπίζω ότι θα έρθει ο πατέρας. Αλλού δεν είχαμε που να πάμε, γιατί ήταν όλη η περιφέρεια αυτή της Γεροδιάς, ήταν πεσμένα όλα. Όλα πεσμένα. Λέω, μάνα, είμαστε εδώ γυμνοί, δεν έχουμε ρούχο. Πού θα πάμε να πιέσουμε? Μαγαζιά δεν υπάρχουν, όλα είχαν ισοπεδωθεί. Η αγορά, τα μαγαζιά της αγοράς, όλοι είχαν ισοπεδωθεί τα όλα, τα πάντα. Για τους αυτοί που είχαν τα θύματα τα πολλά, να πούμε, όπως ήταν εκείνη στο Φυρό Στεφάνι, μάλλον ήταν η μάνα που είχε 8-9 παιδιά και τους πλάκωσε το σπίτι ολόκληρους όλους μαζί. Ναι. Και ένας ιάτης, ο Τομάζος ο Αλαφούζος, ο οποίος ήταν στη Μεσαριά παντρεμένος και 4 παιδιά του σκοτωθήκανε στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, αυτά ήταν τα τρομερά. Το απόγευμα κιόλα ήρθαν τα αεροπλάνα και έριξαν ψωμιά και κονσέρβες, τέτοια πράγματα, οι πρώτες βοήθειες. Εν συνεχεία, από τις άλλες μέρες ήρθανε ο στρατός που βοήθησε να στήσει σκηνές για να στεγάσει προσωρινά τον κόσμο και εν πάση περιπτώσει να ηρεμήσει κάπως ο κόσμος, γιατροί και τα υπόλοιπα, άρχισε να αποκαθίσταται σιγά σιγά. Και την άλλη μέρα κατά τις 11 το πρωί, όπως κατεβήκα στην Αθήνα, έκτακτη έκδοση, φωνάζανε η Σαντορίνη, κατεβοντίστη ο Λοσχερός, το ηφαίστειο άναψε. Μα τότε είχαν τηλέφωνα εύκολα, ούτε κινητά. Πήγαινα πάνω στην θεία μου, στην αδερφή της μάνας μου. Λέει, δεν είχα τώρα το ραδιόφωνο, λέει ότι πήγανε, ξεκινήσανε κάτι πολεμικά, κάτω για κάτω. Ωραία, λέει. Παίρνω δρόμο και πηγαίνω στον Πειραιά. Κατεβαίνω στον Πειραιά, είχε μαζευτεί κόσμος. Λέει. Εκεί λοιπόν ήταν και ο Ντομάζος που σας είπα προηγουμένως. Ο κουμπάρος μας. Κουμπάρε, να, 99,5% έχασα και τη γυναίκα μου και τα 5 μου παιδιά. Έλα ρε κουμπάρε, του λέω. Γιατί ήταν μέσα σε ένα δωμάτιο που ήταν ετοιμόρροπο. Και όντως, αργότερα το μάθαμε. Είχα δει τον Κανάρη και μου λέγανε ότι ο Κανάρης φορτώνει, είχε δρομολόγιο, το ακύρωσε και φορτώνει για τη Σαντορίνη. Τι φορτώνει για τη Σαντορίνη, παιδιά? Λέει, κουβέρτες, τρόφιμα κτλ. Θυμάμαι τον καπετάνιο, Θεός χωρίς και αυτός, καπετάν Τζανής από την Ία ήτανε, που όταν φτάσαμε στην Ία, του λέει ο νομικός, άνοιξε γρήγορα, ήταν νύχτα, ήταν ακόμα 5 η ώρα. Και, κύριε Μάρκο, του λέει ο Τζανής, δεν βλέπω τίποτε, από πού να πάω. Τέλος πάντων,
σιγά 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 πίσω από το ηφαίστειο και τα λοιπά, πηγαίνουμε στην Περίσσα. Όπου στην Περίσσα βλέπω εγώ 3-4 οχηματαγωγά, βλέπω φαντάρους και τα λοιπά και στρατό και τι γίνεται. Εν τω μεταξύ σε όλη την ημέρα ο ένας εκλέγει τον άλλον, ναι. Για να λέμε ότι δεν σταμάτησε καθόλου αυτή την ημέρα η Σαντορίνη να μη σαλεύεται. Συνέχεια ο σεισμός σάλευε τη γη. Μετά βράδυ ο Χριστός την ημέρα, όπως τα είδαν και από εδώ στον πύργο, είδαμε τρία. Εμείς είδαμε πρώτα το ένα. Από εδώ στον πύργο τα είδαμε και τα τρία μαζί. Βλέπουμε στον Οξομίτη και πρόβαινε ένα βαπόρι. Είπαμε βαπόρι είναι. Μετά από πίσω ένα άλλο, μετά το άλλο και προβάλλανε τρία καράβια. Ο Μιαούλης, ο Καναρισκάκης και ο Κανάρης. Στο πρώτο καράβι ήταν μέσα ο Μάρκος ο νομικός, αυτός που είχε να πάει το συνέδριο στα Φυρά. Και εμείς τρέξαμε όλα τα παιδιά και όσοι μπορούσαμε στην Περίσσα, στο Τίμιο Σταυρό μέσα, που υπήρχαν τα καράβια και σταματήξαν εκεί. Τρέξαμε μέσα και βγήκε ο πρώτος που βγήκε έξω από το καράβι, ήταν ο νομικός ο Μάρκος. Και μόλις βγήκε έξω, φύλησε κάτω την άμμο. Και λέει: πάει το νησί μας, πάει η Σαντορίνη μας. Αλλά εμείς κλαίγαμε και φωνάζαμε τον Τίμιο Σταυρό που είχε καθίσει. Λέει: μη φοβάστε, παιδιά, αν δεν σαρωπηθεί το νησί, σας πάραμε με τα βαπόρια να φύγουμε από εδώ τώρα. Βγήκε έξω και πήγε στην Περίσσα και όλοι μαζί ένα μπουλούκι. Εγώ δεν τον είδα, τον είδα κάποιοι άλλοι. Λέω, ο νομικός προσκυνάει την Περίσσα, έπιασε ένα κομμάτι κτίριο και το φιλούσε. Και λέει, μη φοβάστε την Περίσσα μας, θα σας την κάνω όπως ήταν. Φτάνει το νησί να μην βουλιάξει. Κανένας δεν έμενε μέσα στο πύργο. Όλοι μένανε κάτω εδώ, σου είπα, στο συνεταιρισμό. Όσο του να χτιστούν τα σπίτια, μένανε στο συνεταιρισμό στις σκηνές. Και πίσω εδώ στα βορνά που είναι του Χασαπάκη και εκεί είχαν σκηνές, μες στα χωράφια. Κατάλαβε. Ο περισσότερος κόσμος είχε στεγαστεί στα αντίσκηνα που ο στρατός συμπαραστάθηκε πάρα πολύ και μάλιστα βοήθησαν πάρα πολύ στην κατεδάφιση των επικίνδυνων. Γιατί ναι μεν έπεσαν πολλά και έπεσαν τα διόροφα και τα τριόροφα όσα σπίτια υπήρχαν, τα καπετανόσπιτα τα περισσότερα, γιατί πολλά μπατέρανε και χτύπαγε το ένα τ' άλλο, γιατί όταν έπεφτε ένας τείχος και χτύπαγε τον άλλον το έπαιρνε μαζί. Ναι, γι' αυτό και σκοτωθήκανε, αν θυμάμαι καλά, ή 8 ή 9 άτομα στη μία. Ναι. Γιατί ήταν σημαδιακό, ήταν θα έλεγα ιστορικό σημείο για τη Σαντορίνη αυτή η μεγάλη καταστροφή. Μπορεί να γινόντουσαν κατά καιρούς, όπως μου είχε πει η μητέρα μου, εκρήξεις του ηφαιστείου, που πηγαίνανε στο φρύδι απάνω και τις βλέπανε τον καπνό και ό,τι ρούχα είχαν να γεμίζανε στάχτη από το ηφαίστειο, με ήταν απλωμένα τα ρούχα τους στα σκηνιά. Αλλά δεν είχαν το φόβο, δεν είχε καταστροφή μάλλον η Σαντορίνη και γι' αυτό δεν είχαν φόβο. Ο σεισμός όμως έδωσε πολύ φόβο στον κόσμο. Εύχομαι να μην ξαναγίνει τέτοια καταστροφή σε κανένα σημείο, όχι μόνο η Σαντορίνη. Σεισμός είναι ταράξα στην νήσον θύραν φρικτό, αλλά Χριστός συντρίμα ταυτισίας ο Χριστέ πολύ αγαθότητη. Ο Θεός εκ θανάτου ημάς έσωσα σώτερ, ούτω και πάσης ρίσε
απειλής ολεθρίου, πρεσβείες των Αγίων σου μόνο.